Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί σήμερα για να σας απασχολήσουμε με ένα σοβαρό θέμα το οποίο ερμηνεύουμε. Είναι η τρίτη κατά σειράν σήμερα εκπομπή. Το βασικό μας θέμα είναι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες. Είναι εξυγχρονισμός ή απειλή? Σαν εκκλησία και σαν πιστός λαός του Θεού μας ενδιαφέρουν και τα θέματα αυτά, τα οποία δεν είναι άσχετα με την θεολογία. Η Εκκλησία αγκαλιάζει κάθε επιστήμη, δεν αποκλείει καμία πρόοδο και μέσα σε κάθε πρόοδο βλέπει την τεχνολογία, την επιστήμη, τους επιστήμονες να θεολογούν. Τα πάντα είναι κάτω από το χέρι του Θεού. Δεν μας παραξενεύει λοιπόν το ότι ασχολούμεθα για τρίτη κατά σειράν εκπομπή με το καυτό αυτό θέμα, το οποίο δυστυχώς έχει ξεφύγει από την προσοχή στα πιο πολλά κανάλια. Και ενώ μοιράζονται οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης και ενώ ετοιμάζονται οι ταυτότητες με τις ύποπτες λουρίδες και τα άλλα απαράδεκτα πράγματα, εμείς καθεύδομε. Και δεν μας έχει ακόμη απασχολήσει τόσο ουσιαστικά ώστε να δώσουμε μία απάντηση. Δεχόμεθα, τέλος πάντων, όλα αυτά τα οποία αποτελούν μεθοδεύσεις για την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για την κατάργηση ακόμη και του ιδιωτικού του τομέως, του ιδιωτισμού του. Είδαμε στην περασμένη εκπομπή κάρτες και ταυτότητες ηλεκτρονικές από πλευράς τεχνολογικής δυνατότητας. Σήμερα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σταμάτη Κουλουθρό, ο οποίος είναι ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θα μας δώσει και πάλι τα φώτα της επιστήμης του. Και προπαντός έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Περάκη, εκλεκτών επιστήμονα, δικηγόρων, σύμβουλων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για νομικά θέματα πληροφορικής και πρόεδρων της Επιτροπής Δικαίου της ΕΠΗ, δηλαδή της Ένωσης των Ελλήνων Επιστημόνων Πληροφορικής. Κύριε Περάκη, Παναγιώτη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Και είναι μεγάλη μας χαρά που δεχτήκατε να έρθετε εδώ να συμβάλλετε με την δική σας γνώση στην έρευνα αυτού του προβλήματος. Εμείς δεν έχουμε δογματικά στέγανα, ούτε είμαστε προκατηλημένοι προπάσεις τεχνολογικής εξέλιξης. Όλα τα αγκαλιάζουμε, τα αγαπούμε και χαιρόμεθα. Όμως μας απασχολεί τώρα δύο εκπομπές. Είναι μόνο εξυγχρονισμός αυτά τα οποία βλέπουμε με τόση, θα λέγαμε, σπουδή να μεθοδεύονται και να απασχολούν και τον απλό πολίτη? Τους συνταξιούχους, φερεπίν, απασχολούν οι κάρτες αυτές κοινωνικής ασφάλισης. Όλους τους Έλληνες σε λίγο οι ταυτότητες, και ότι δεν απερίφθησαν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Είδαμε στην περασμένη εκπομπή με τον κύριο Σταμάτη τι είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα από πλευράς τεχνολογικής δυνατότητας καταγραφής, πυκνωμένης γραφής σε μικρές επιφάνειες. Μέσα, ας πούμε, και τρόποι και εξέλιξη αυτής της καταχωρήσεως των στοιχείων των ατομικών. Θα θέλαμε σήμερα να μας πείτε εσείς τι συνιστά ηλεκτρονικό φακέλωμα από πλευράς νομικής επιστήμης. Καταρχήν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και για τα καλά σας λόγια. Τι σημαίνει ηλεκτρονικό φακέλωμα από νομικής πλευράς? Να δούμε καταρχήν τι είναι φακέλωμα. Φακέλωμα, όπως αντιλαμβάνουμε εγώ τον όρο, όπως διαμορφώθηκε στην Ελλάδα είναι αρκετά χρόνια, είναι η τήρηση κυρίως από την αστυνομία κάποιων φακέλων, κυρίως με πολιτικές πληροφορίες, με πληροφορίες που αφορούν τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών. Έτσι το ξέρει ο πολλής κόσμος αυτό τον όρο, το φακέλωμα. Μπήκε στη ζωή μας ο όρος ηλεκτρονικό φακέλωμα όταν κάποτε ακούστηκε ότι αυτές οι πληροφορίες ίσως και να πέρασαν σε ηλεκτρονικά αρχεία. Πράγμα που νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό. Αλλά τελικά ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι κάτι πολύ πιο γενικό. Είναι γενικά η συγκέντρωση πληροφοριών πάσης φύσεως, οι οποίες αφορούν
Το πρόσωπο, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ή μπορεί να προσδιοριστεί. Από νομικής πλευράς η έννοια ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν υφίσταται, σημαίνει όμως ακριβώς τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική μας ζωή. Μάλιστα. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, συνοπτικά όσον είναι δυνατόν, ποια στοιχεία ατομικά, προσωπικά, αποτελούν το όλο φάσμα του φακελώματος και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού φακελώματος. Να σας πω τι είδους πληροφορίες... Μόνο τα πολιτικά φρονήματα. Υπάρχουν η οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μπορεί να συνιστά φακέλωμα και μάλιστα να φτάσει να διαμορφώσει ένα βιοπορτρέτο του καθενός. Γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά φρονήματα, δεν είναι μόνο οι θρησκευτικές ή οι φιλοσοφικές πεπιθήσεις. Είναι και πολλά άλλα που έχουμε συνηθίσει να τα περνάμε στην καθημερινή μας ζωή χωρίς να δίνουμε τη δέουσα προσοχή. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία μας, οι πληροφορίες που αφορούν την κοινωνική μας ασφάλιση, οι κάρτες, οι τραπεζικές που δείχνουν τις συναλλαγές μας, τις αγορές μας, τις προτιμήσεις μας, ενδεχομένως τα διαβατήριά μας, οι μετακινήσεις μας, η οικογενειακή μας κατάσταση, οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις, η οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να αφορά ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ή έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να προσδιοριστεί, μπορεί κατά τη γνώμη μου να καταλήξει να αποτελεί φακέλωμα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου ανώδυνες ή περισσότερο επώδυνες πληροφορίες. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιες που είναι πιο ευαίσθητες από κάποιες άλλες, αλλά όλες κατά τη γνώμη μου είναι το ίδιο επικίνδυνες. Δηλαδή τα πάντα όσα έχουν σχέση με το πρόσωπο. Ακριβώς επειδή η πληροφορική με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει και αποθήκευσης τεράστιου όγκου πληροφοριών αλλά και διασταύρωσης τελείων άσχετων όπως νομίζουμε φαινομενικά πληροφοριών μπορούν να φτάσει να καταγράψει κανείς και να καταλήξει σε συμπεράσματα κρίσιμα. Γι' αυτό ακριβώς στη θεωρία γίνεται δεκτό ότι και η πιο μικρή πληροφορία και η πιο ανώδυνη φαινομενικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να καταγράψουν κάποιοι εγκέφαλοι με συλλέκτες πληροφοριών κάποια στοιχεία που είναι φανέρα. Θα θέλαμε τον κύριο Σταμάτη να το ρωτήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να εισδύσουν κάποια όργανα, κάποιες διασυνδέσεις καλωδίων, δεν ξέρω τι άλλο, και μέσα στους ιδιωτικούς χώρους ώστε να φακελώσουν, να φωτογραφίσουν, να ηχογραφήσουν. Και αυτή την τελείως ατομική περιοχή. Ναι, είχαμε πει και την περασμένη φορά για δυνατότητες τεχνολογίας. Σαφώς και υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που γνωστοί που ακόμα και μέσα από μία τηλεόραση αν τυχόν αυτή είναι καλωδιωμένη αφενός μεν μπορεί να βλέπουμε, να λαμβάνουμε σήμα αλλά μπορεί και να στέλνουμε σήμα και μάλιστα χωρίς να το αντιληφθούμε αυτό. Αυτό είναι σίγουρο ότι υπάρχει σε κάθε και ακόμα και εξ αποστάσεως. Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή στην τεχνολογία δεν έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς στη σύγχρονη τεχνολογία, αν το θέλουμε σαν γενικό ορισμό. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας τίθεται το ερώτημα, αφού δίνεται ένα κράτος, ένας οργανισμός, ιδιωτικός, οποιοδήποτε, να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία, τα αυστηρώς προσωπικά, ακόμα και του ιδιωτικού χώρου, του τελείως απαραβάτου. Αν αυτά συγκεντρωθούν σε κάποια επιφάνεια και καταχωρηθούν, δεν αποτελούν μια μεγάλη απειλή? Υπάρχει τίποτε, κανένας νόμος, κανένα άνθρωπο να προστατεύει τον πολίτη? Συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει τη συλλογή, την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει ενδεχομένως, αν μπορούσε κανείς να αναφερθεί στους νόμους που αφορούν τη συκοφαντική δυσφήμιση, ίσως αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. Πάντως, ειδικά για το θέμα που λέτε, ειδική νομοθεσία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρώπης και της Αμερικής. Μάλιστα. Για το φακέλωμα υπάρχει όμως. Για το απλό φακέλωμα. Ούτε γι' αυτό. Γενικά δηλαδή για φακέλωμα δεν υπάρχει. Καθόλου. Τότε για ποιο λόγο έγινε λόγος ολόκληρος τόση ιστορία για τους περιβόητους φακέλους που λένε κάψαμε τους φακέλους. Γιατί τους κάψαμε τότε? Πιστεύω λόγω αντιδράσεως των πολιτών.
για τα φρονήματα που μεροληπτούσαν. Δεν ξέρω, κύριε Τράγκης, αν έχει να πει κάτι. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ γιατί τους έγραψαν. Το θέμα είναι αν κάηκαν πραγματικά και οι φάκελοι και το περιεχόμενό τους. Ή μικροφωτογραφήθησαν. Έχω μια υποψία ότι το περιεχόμενό τους δεν έχει καεί, αλλά βρίσκεται κάπου αλλού. Σε μικροφωτογραφίες ή σε μαγνητικές δισκέτες. Στη μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως είναι το πιο εύκολο. Επομένως τώρα, έστω ότι αυτές οι πληροφορίες, τα πολιτικά φρονήματα που παλαιότερα διαιρούσαν την κοινωνία σε αντιμαχόμενες, αλλήλως παραζόμενες προσφορές, παρατάξεις. Μαζί με αυτά τα φρονήματα και όλο το άλλο φάσμα των ατομικών προσωπικών πληροφοριών, έστω ότι καταχωρούνται σε κάποιες δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, λωρίδες, αυτά δίδουν τη δυνατότητα της επεξεργασίας, όχι απλώς γιατί τα αρχιοθετούν, όχι απλώς να τα έχουν, αλλά να τα αξιοποιήσουν για κάποιους σκοπούς. Εάν αυτά τα επεξεργαστούν και τα μεταδώσουν, αυτά τα αυστηρώς προσωπικά στοιχεία, τα ονομαστικά λεγόμενα στοιχεία, αυτό δεν συνιστά παράβαση των ελευθεριών του ατόμου? Και έχουμε κανόνες, τουλάχιστον να πούμε ότι το άτομο δεν είναι τελείως ανυπεράσπιστο. Έχουμε κανόνες, συνταγματικούς, νομικούς. Προηγουμένως με ρωτήσατε για την νομική έννοια του ηλεκτρονικού φακελώματος, αναφέρθηκα στην ιδιωτική ζωή. Αναφέρθηκα στην ιδιωτική ζωή, επειδή το δίκαιο αναγνωρίζει την ιδιωτική ζωή σαν ένα βασικό δικαίωμα, σαν μια βασική ελευθερία. Και μάλιστα το Σύνταγμα της Ελλάδας, μεταξύ των πρώτων, είναι πρωτοποριακό σε αυτό το σημείο, στο άρθρο 9 λέει ότι η ατομική ζωή, η ατομική και η οικογενειακή ζωή είναι απαραβίαστη. Αυτό το λέει μόνο το Ελληνικό Σύνταγμα, το λέει και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αποτελεί πια κανόνα ότι η ιδιωτική ζωή είναι μια βασική ελευθερία του ανθρώπου, αναγνωρισμένη από το Σύνταγμά μας, είναι έκφραση ενός άλλου μεγαλύτερου δικαιώματος, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Αν δεν έχουμε ιδιωτική ζωή απαραβίαστη, πώς άραγε μπορούμε να αναπτύξουμε ελεύθερα την προσωπικότητά μας? Το πρόβλημα είναι ότι το Σύνταγμα στο άρθρο αυτό δεν θέτει ένα κανόνα ο οποίος επιβάλλει κάποιες κυρώσεις, κάποιους συγκεκριμένους όρους και κάποιους περιορισμούς. Απλά είναι μια κατεύθυνση προς τον νομοθέτη, προς τη Βουλή, να κάνει ένα νόμο που να εξασφαλίζει πραγματικά. Έτσι, ενώ έχουμε αυτή τη συνταγματική επιταγή, στην πράξη δυστυχώς δεν υπάρχει νόμος που να πραγματικά να υπερασπίζει. Έτσι, μπορεί να πει κανείς ότι πραγματικά τίποτα δεν απαγορεύεται σήμερα. Άσχετα το τι λέει το Σύνταγμα. Αν επιτρέπετε, πατέρα, να μου κάτι. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μία στην νομική, στο δικαστήριο, δεν ξέρω πώς ακριβώς, στον τύπο και επί της ουσίας. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός επί της ουσίας. Ένα κοινό επί της ουσίας. Επί της ουσίας, στο θέμα της συγκέντρωσης πληροφοριών και στοιχείων, που νομίζω ότι ο πατέρας Μανουήλ θα το δείξει πιο πέρα, για την πιθανή υπερσυγκέντρωση πληροφοριών ή τη μαζική συγκέντρωση πληροφοριών στο επίπεδο ενός έθνους, που μπορεί να αποτελεί μια πάρα πολύ σοβαρή πληροφορία προς τα έξω. Αυτό το είπα επειδή είπατε ότι ακριβώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο, παράγραφος που να αναφέρει λεπτομέρεια στο είδος φακελώματος ή το είδος στοιχείο. Έχει αναποτεθεί στον νομοθέτη, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει. Επί της ουσίας όμως μπορούμε να συζητήσουμε. Μάλιστα. Στο άρθρο 5 του Συντάγματος, παράγραφος 3, αναφέρεται η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Και παραβιάζεται με τα φακελώματα. Διαβάστε το άρθρο 9. Στο άρθρο 9 ακριβώς τίθεται. Η κατοικία εκάστοτε είναι άσυλο. Και τώρα υπάρχουν τρόποι διεισδύσεως, κρυφής. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστος. Είναι ακριβώς αυτό. Αυτό είναι η κατοχύρωση συνταγματική της απαραβίαστος. Οι παραβάτες της προηγουμένης διατάξεως τιμωρούνται επί παραβάσης του οικιακού ασύλου και κατάργησης εξουσίας κλπ. Τώρα, κινδυνεύει ένα άτομο λοιπόν από την ίδια την πατρίδα, από το κράτος, από τους εκάστοτε ευρισκομένους στην εξουσία. Όχι μόνο. Κινδυνεύει ίσως και περισσότερο σήμερα και από τους ιδιώτες. Βέβαια, γιατί τώρα υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι κάνουν το ίδιο και έχουν πολλές φορές συμφέροντα εξίσου και μεγαλύτερα από τα κρατικά. Και συγκεντρώνουν σε τράπεζες πληροφορίες. Εντελώς ανεξέλεγκτα για μας. Και βγάζουν τα συμπεράσματά τους και τα χρησιμοποιούν κατά βούληση. Υπάρχει, κύριε Σταμάτη, υπάρχει δυνατότητα μιας υπερτράπεζας διεθνιστικής. Όχι απλώς υπάρχει. Υπερσυνοριακής. Μα η. Δηλαδή, τράπεζες δεδομένων. Το θέμα της ηλεκτρονικής συγκέντρωσης στοιχείων
αυτή είναι και έννοια του. Δηλαδή ξεφύγα από τα χειρόγραφα ή χειρόγραφα στοιχεία ή φάκελοι που λέγαμε. Η οποιαδήποτε φάκελο, όχι του φακελώματος των πολιτών, αλλά η οποιαδήποτε τήρη στοιχείων στην αρχή ήταν τελείως αποκεντρωμένα. Δηλαδή μπορούσαν να υπάρξουν σε κάθε νομαρχία, σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε τμήμα, δεν ξέρω πού, μεμονωμένα ντουλάπια, συρτάρια, φορεαμή. Μετά, όπως είχα δείξει και την προηγούμενη φορά, μία πρόοδος ήταν και οι μικροφύσες ή τα μικροφίλμ, ή σε μορφή συνεχόμενα. Είδαμε λοιπόν αμέσως μία δυνατότητα συγκέντρωσης και γρήγορης διανομής, γιατί ούτω εδώ βγαίνει φωτοτυπία όπως ένα φωτοτυπικό και μπορεί να διανεμηθεί γρήγορα. Ακριβώς το θέμα της ηλεκτρονικής συγκέντρωσης στοιχείων, δηλαδή μέσω υπολογιστών, αυτή είναι η έννοια υπερσυγκέντρωσης. Αλλά αν υπήρχε η δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων, τότε ποιο το νόημα? Υπάρχει βεβαίως ταχύτητα. Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως τερματικός στην Ευρώπη που να καταπίνει όλες τις πληροφορίες αυτές, να έχει μνήμες ανάλογες. Δεν μπορεί να είναι. Υπάρχουν οι σύγχρονοι υπολογιστές, υπάρχουν υπολογιστές που λέγονται monsters. Όχι, λέω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Που να ασχολείται με τους ευρωπαϊκούς λαούς, έστω τους 12. Ναι, στις Βρυξέλλες, σαν κέντρο της ΕΟΚ, εκεί υπάρχουν μεγάλοι υπολογιστές, όπως έχω και εγώ ακούσει ότι θα υπάρξει μια κοινωνική συγκέντρωση πολλών θεμάτων και πραγμάτων, ίσως και του πληθυσμού της Ευρώπης. Αλλά δεν είναι φαινόμενο, γιατί τέτοιοι υπολογιστές βρίσκονται παντού. Οι μεγάλοι και ικανοί υπολογιστές για υπερσυγκέντρωση στοιχείων. Αλλά φημίζεται αυτό το θεριό της, το θηρίο μάλιστα, των Βρυξελών, της ΕΟΚ. Θα κάνω εδώ μια. Ναι. Έχω την εντύπωση είναι λάθος αυτοί που φοβούνται το θηρίο των Βρυξελών. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν αλλού πολλά θηρία, πολύ πιο άγρια από αυτά των Βρυξελών. Βέβαια. Για διάφορα είδη πληροφοριών υπάρχουν μεγάλες, τεράστιες τέτοιες τράπεζες, υπερτράπεζες όπως λέτε, ή είναι δυνατόν να διαμορφωθούν και γίνονται κάθε μέρα που μιλάμε για διάφορα θέματα σε πολλά μέρη. Το να το βάζουμε ειδικά στις Βρυξέλλες, ναι, νομίζω ότι είναι αποπροσανατολιστικό. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι το ίδιο καλά στην Ουγγαρία, στην Ουγκάντα, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η ουσία είναι ότι υπάρχει τράπεζα που υπάρχουν πολλές τράπεζες οι οποίες μάλιστα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους πάρα πολύ εύκολα και τότε εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ποια απειλή, θα παρακολουθήσουμε κύριε Πετάκη να μας πείτε, συνιστά αυτή η διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μιας χώρας με άλλη χώρα και με ένα τερματικό φερπίν στην Ευρώπη? Έχουμε στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο ένα τέτοιο μεγάλο υπολογιστή που έχει 5 δισεκατομμύρια μνήμες. Δηλαδή φακελώνει όλο τον πληθυσμό. Ποια απειλή ιδιαίτερη συνιστά? Δηλαδή δεν κινδυνεύει μόνο από κάποιους πολιτικά αντιθέτους ή από κάποιους δικτάκτορες της πατρίδας μας ή από κάποιους φιλοδόξους να ξεδενώσουν κάποιες παρατάξεις ή κάποια πρόσωπα? Κινδυνεύουμε και από 5 δισεκατομμύρια. Όχι, μιλάμε πια για τεραμπάιτ, δηλαδή που λέμε για 3 εκατομμύρια. Δηλαδή ήδη το δισεκατομμύριο, το gigabyte είναι ξεπερασμένο. Όχι, δεν λέω χαρακτήρες, μνήμες, μερίδες, ΕΚΑΜ. ΕΚΑΜ ανθρώπων. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Αυτή είναι η σύγχρονη τεχνολογία, τα terabytes. Δηλαδή ο καθένας έχει τη μνήμη του, δηλαδή το φάκελό του, στα μετρικά αυτά. Τι απειλή συνιστά αυτό το φάκελο μας? Το διασυνοριακό. Και συγκεκριμένα με ένα τερματικό από το οποίο μπορούν να παίρνουν οι πάντες συνολικά, σφαιρικά, την πάσα πληροφορία, την ατομική. Αυτή η απειλή μπορεί να είναι εδώ ή οπουδήποτε αλλού. Είναι η εξής. Πραγματικά εξαφανίζεται η ιδιωτική μας ζωή. Μάλιστα. Και αν κάποτε παλιά οι άνθρωποι στις παλιές κοινωνίες που ήταν άλλες οι σχέσεις, αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα σε μια κοινωνία που είναι όλα μαζοποιημένα, είναι μάζες, είμαστε μαζικοποιημένη εργασία, τα πάντα. Αν μαζικοποιήσουμε και την ιδιωτική μας ζωή, τότε πια νομίζω ότι χάνουμε τον άνθρωπο. Και λένε για την πληροφορική ότι η πληροφορική μπορεί να φέρει στον άνθρωπο όλο τον κόσμο. Δεν χάνει όμως τον άνθρωπο. Θέλω να πω ότι με τη συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών, τι γίνεται? Έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν τους βλέπουμε εμείς, μαζεύουν διάφορα για μας, δεν ξέρουμε τι, τα επεξεργάζονται όπως θέλουν αυτοί, δεν ξέρουμε πώς. Και τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν αυτοί, πάλι δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς γινόμαστε τελείως διάφανοι για κάποιους οι οποίοι δρούν σε απόλυτη μυστικότητα.
Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και υπάρχει στις περισσότερες χώρες, όπως είπα. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα. Δηλαδή, απειλείται το άτομο κατάφορα και δίνεται ένα σύνθλιβη από κάποιους που θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία όπως θέλουν αυτοί. Ένα άλλο ερώτημα θα σας παρακολουθήσω με ένα κύριε Παιδάκη. Μάλιστα. Υπάρχει καμία εγγύηση ασφαλείας των στοιχείων αυτών, έστω ότι θα διαχειρίζονται κάποιοι εγκέφαλοι, ας πούμε, κάποιοι υπεύθυνοι κρατικοί φορείς ή, ας πούμε, ευρωπαϊκοί, ας πούμε, κυβερνήσιους φορείς? Ναι. Υπάρχει καμία εγγύηση ασφαλείας των στοιχείων αυτών? Αποθηκεύονται στις μνήμες, άρα είναι φυλακμένα εκεί? Αυτή τη στιγμή με ρωτάτε για τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Και στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Να σας πω, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ασφαλείας. Σε διεθνές επίπεδο, εγώ θα προτιμούσα πληροφορίες που με αφορούν αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στις Βρυξέλλες παρά στην Αθήνα. Γιατί στις Βρυξέλλες υπάρχει νομοθεσία, στην Αθήνα δεν υπάρχει. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ στην πατρίδα μας, έστω ότι το κράτος φτιάχνει έναν υπολογιστή και ταξινομεί, αποθηκεύει στις μνήμες. Και το κάνει. Και το κάνει στοιχεία ατομικά. Ναι. Μας δίδει εγγύηση ποτέ ότι είναι ασφαλισμένα αυτά? Θα σας δώσω μια απάντηση, νομίζω, που δείχνει το πρόβλημα σε όλο το μεγαλείο. Είναι αρκετά παλιό, είναι του Σεπτεμβρίου, από μια εφημερίδα. Βλέπω εκεί τι γίνεται με τα έργα πληροφορικής. Και βλέπω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη το ολοκληρωμένο πληροφορικό φορολογικό σύστημα, η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση, η μηχανογράφηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κολοσσίο έργο των νέων ταυτοτήτων, η εισαγωγή της πληροφορικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η μηχανογράφηση του συστήματος εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ. Αυτά είναι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Mm. Να σας τα μεταφράσω τι σημαίνουν αυτά. Βεβαίως. Σημαίνουν ότι οι πληροφορίες αφορούν τη φορολογία μας και τα εισοδήματά μας. Ότι οι πληροφορίες αφορούν την εκπαίδευση, δηλαδή την απόδοση του παιδιού από όταν ήμασταν ακόμα παιδιά στο σχολείο. Mm. Ότι οι πληροφορίες αφορούν την υγεία μας, η μηχανογράφηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ό,τι προβλήματα υγείας έχουμε δηλαδή. Ό,τι πληροφορίες αφορούν την πολιτική μας κατάσταση, την οικογενειακή μας κατάσταση, γιατί έχουμε τις ταυτότητες και ό,τι στοιχεία περιγράφονται εκεί που είναι τα πάντα. Συν, λέμε η εισαγωγή της πληροφορικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ό,τι τυχόν ποινικές διώξεις έχουμε υποστεί, όχι αναγκαστικά καταδίκες, αλλά τις μηνύσεις που μας έχουν κάνει. Και αυτά. Καθώς το σύστημα εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ, η κατανάλωση που κάνουμε, πόσο ξοδεύουμε κλπ. Φανταστείτε όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν απαγορεύεται να διασταυρωθούν, να συγκεντρωθούν στον ίδιο υπολογιστή. Μάλιστα. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Και συνεχίζεται με ρυθμούς ολοένα γρηγορότερους, φυσικά. Και λένε πολλοί ότι κάποια στιγμή το πρόβλημα θα εκραγεί. Μάλιστα. Επομένως, αυτά τα οποία αποθηκεύονται στις μνήμες των υπολογιστών μπορούν να διαρρεύσουν, να υποκλαπούν. Βεβαίως. Και με πάτημα πλήκτρο να μεταδοθούν σε οποιοδήποτε σημείο της πατρίδας μας. Ένα αστείο εδώ να αναφέρουμε, που είχε λεχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και 5 μήνες, ότι θα έβαζαν έξω από το κτίριο των ατομικών προσωπικών στοιχείων μια φρουρά από στρατιώτες για να φυλάξουν το αρχείο. Καλά, οπλισμένους. Λες και θα πάνε να πάρουν τσουβάλια ή κουτιά. Ενώ εδώ με πλήκτρα φεύγουν οι πληροφορίες, όπως μας είπατε. Εδώ είναι γνωστό ότι παραβιάστηκε το δίκτυο πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Του ΝΑΤΟ. Πώς έγινε αυτό, με ειδικό κώδικα? Ένας ερασιτέχνης τα κατάφερε, όπως πολλοί στην Αμερική έχουν κάνει σε διάφορα δίκτυα, όπως έγινε και στο δίκτυο της IBM, προέτους νομίζω. Και μπήκε στο δίκτυο και αν ήθελε μπορούσε να λύσει όλο το πρόβλημα. Όχι στην Ελλάδα τώρα με τους στρατιώτες, τους οπλισμένους έξω από το αρχείο. Είχαμε ακούσει και στην Αμερική κάποιος έφηβος 17 ετών. Βρήκε τον κωδικό του κομπιούτερ του πολεμικού και έδωσε σήμα. Νομίζω από τεχνική πλευρά μπορεί να μας κάνει μια διευκρίνηση. Ότι γίνεται επίθεση, σήμα, και μόλις πρόλαβα να πέρα στείλω. Πέρα της τεχνικής πλευράς, εδώ είχα τονίσει ιδιαίτερα και την άλλη φορά ότι το να γίνει μια διάρρηξη συγκεκριμένου όγκου στοιχείων, χειρογράφων ή φακέλων, οτιδήποτε, από κάποια υπηρεσία, ένα οργανισμό, ένα υπουργείο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σπάσουμε πόρτες, να διαρρήξουμε ένα κτίριο ίσως και απαραβίαστο. Εδώ μας σερβίρουν με τον ηλεκτρονικό τρόπο τα πάντα σερβιρισμένα στο πιάτο. Αυτά που θα έπρεπε ίσως να πάμε και να διαρρήξουμε δεκάδες υπηρεσιών ή ολόκληρους φουραμούς και ντουλάπα από ντοσιέ, ντουλάπες και κλασέρ, εδώ μας το δίνουν στο πιάτο έτοιμο. Και πώς?
Πέραν της τεχνολογίας, γιατί πάτε τεχνολογικά. Καταρχάς δεν υπάρχει διεθνώς καμία ασφάλεια. Πέραν αυτού όμως, λέω το εξής. Ποιος εγγυάται από εφιάλτες και από γουσαίους προδότες που ανέκαθεν υπάρχουν ανά πάσα στιγμή παντού, ότι μπορεί να πάρει όλο το φορέα αυτό που θα χωράει μέσα στη τσέπη του και να το μεταφέρει οπουδήποτε? Όσον αφορά τη μετάδοση που είπατε, μα δεν μιλάμε για καλώδια πλέον. Ήδη διάβαζα σε κάτι στα τελευταία θέματα της τεχνολογίας που μιλάει για τα SMDS, Switched Multi Megabit Data Service και το ISDN που λέγαμε. Αλλά παράδειγμα απλό, κατανοητό και στο λαό, είναι το θέμα της κινητής τηλεφωνίας. Η κινητή τηλεφωνία, που είναι ασύρματος τηλεφωνία, ψηφιακά σήματα είναι, ψηφιακά τηλέφωνα μιλάμε. Καθώς επίσης το fax που είναι σε κάθε υπηρεσία, ψηφιακό σήμα είναι και αυτό. Άρα λοιπόν μπορούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη Γη να μεταφέρουμε οποιοδήποτε σήμα. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια από καμία κατεύθυνση για αυτό το κάποιο σήμα. Ποιος θα το υποκλέψει, ποιος θα σπάσει τον κώδικα ή ποιος κακόβουλα θα το μεταφέρει και θα πάρει όλο το πακέτο πληροφοριών που θα είναι αστραπίως ένα mass transmission και θα το μεταφέρει απλά στην Τουρκία. Μάλιστα. Ή κι αν ακόμα η ασφάλειά μας ότι θα το δώσουμε σε μια ξένη εταιρεία, γιατί το είπανε γι' αυτό, λόγω ελλείψεως τεχνογνωσίας από τους Έλληνες, ποιος μου λέει εμένα ότι εκεί μέσα θα υπάρχει ένας πραγματικά θα το δώσει στους αγαπητούς μας γείτονες, ή στον Τούρκο ή απάνω στον Αλβανό ή στον Γρηγόροφ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Συνεπώς είναι ειδικά εθνικό θέμα μεγάλο, υπερσυγκέντρωση της πληροφορίας είναι μείζον εθνικός κίνδυνος. Και προσωπικό και εθνικό. Και, ναι, και θα ήθελα τώρα για τον κύριο Περάκη να χιουμορήσω ελαφρά και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το ίδιο συμβαίνει και ως προς τη θεολογία του πατρός Εμμανουήλ, που ναι, θυμίζει το ανέκδοτο που λέει ο άλλος, ότι λέω για τους νόμους, που τον ρώταγε ο εξομολόγος αν έκλεψα γελάδα, αν έκλεψε πρόβα, τον έκλεψε εκείνο, έλεγε όχι, και μόλις βγήκε λέει ευτυχώς που με ρώτησε αν έκλεψα γουρούνι. Συγγνώμη, αλλά το ίδιο και στη νομική, θα ζητήσω ναι, να με συγχωρέσετε γι' αυτό, στη νομική δεν είναι δυνατόν να γραφούν τα πάντα από κάποιον νομοθέτη, έστω και να αφιερώσει 8.000 τόμους. Μιλάτε δηλαδή και στη νομική. Και ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω για ορισμένα πράγματα που κάποτε τυχόν έχουν γραφεί ή για κλοπή. Κλοπή δεν σημαίνει να κλέψω ένα μπαούλο και να φύγω. Όταν ο άλλος κλέψει, όπως είχα δείξει, όχι ηλεκτρονικό μέσο, αυτό εδώ που μπορεί να είναι κάλλιστα ο φάκελος μιας ολόκληρης κομμόπολης εδώ μέσα του πληθυσμού. Αυτό δηλαδή δεν είναι κλοπή. Πρέπει εγώ να κλέψω ένα φάκελο. Δεν περιέχονται στην ομολογία επακριβώς σημεία και παράγραφοι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στα νομικά μεταφράζεται ορισμένα πράγματα, δυσκολευόμαστε. Και γι' αυτό και εξ αρχής μίλησα επί της ουσίας. Και λέω επί της ουσίας, αν μιλήσουμε, θα δούμε ότι δεν καλυπτόμαστε πουθενά, ούτε νομικά, σε ένα σημείο. Σκοπός είναι να γίνει κάποια έστω στοιχειώδης κάλυψη. Αλλά εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω. Γνωρίζαμε ότι είχαμε κλέφτες με επιστόλια, ληστές που κλέβαν τράπεζες και σπίτια κλπ. Τώρα έχουμε τους μεταπλήκτρα, ληστείες... Ηλεκτρονική εγκληματικότητα. Μάλιστα. Ληστείες αρχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μόνο αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει και κίνδυνος καταγραφής ψευδών στοιχείων που να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι αδίκημα. Αλλιώς. Δεν υπάρχει γραπτό δίκαιον. Αν είναι ποινικό αδίκημα έγκλημα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για κάποια από αυτά υπάρχει ένας νόμος. Έγινε πρόσφατα, ήταν περί αναμόρφωσης κάποιων διατάξεων για το ποινικό μητρό. Εκεί μπήκαν και κάποια εγκλήματα περί της πληροφορικής, κυρίως επεμβάσεις στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή και απάτη μέσω υπολογιστή. Και κάποια από αυτά, για την αλλίωση στοιχείων που μου λέτε, καλύπτεται και είναι έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή μπορούν να... Γενικότερα οτιδήποτε στοιχεία, εμπορικά, αριθμοί, όλα αυτά, αυτή τη στιγμή τιμωρούνται. Το πρόβλημα είναι βέβαια να βρούμε ποιον θα τιμωρήσουμε, να τον συλλάβουμε. Εκείνο που μπορούμε να πιάσουμε πλαστογραφία, γιατί είναι κείμενο, σβήνει, γράφει. Ακριβώς πλαστογραφία. Είναι πλαστογραφία. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πατέρα Μανούλη, συγγνώμη, να ρωτήσω τον κύριο Περάκη, να πούμε για το τεκμήριο της ηλεκτρονικής. Αν τυχόν υπήρχε ασφάλεια νομική που είναι κατοχυρωμένο και από πλευράς νόμου αναγνωρίζονται τα φορολογικά στοιχεία μέσα στον υπολογιστή, όπως και όλες οι επιχειρήσεις. Τότε, γιατί άμα είχαμε πλήρη ασφάλεια για μία αλλίωση στοιχείων φορολογικών, χρειάζεται να τυπώνονται τα καθολικά και τα ημερήσια ισοζύγια και το ημερολόγιο. Ακριβώς. Γιατί αν υπήρχε ασφάλεια,
από πλευράς φορείας, ενώ πράγματι όλη η γενική λογιστική, ισοζύγια, λογαριασμοί, ημερήσιες εγγραφές, χρεοπιστώσεις, τα πάντα υπάρχουν μέσα, πλην απαιτείων όμως σε σφραγισμένο χαρτί και τρυπημένο στην εφορία το καθημερινό τραζάξιο που γίνεται να τυπώνεται σε χαρτί. Μα ακριβώς επειδή εσείς και αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, η τεχνική δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αντιμετωπίσει τον εαυτό της. Κάθε μέθοδος είναι δυνατόν να υποκλαπεί, να γίνει επέμβαση κλπ. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Δυστυχώς, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα. Τεχνική προστασία δηλαδή δεν μπορεί κανείς ακόμα να είναι απόλυτος. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Εντοπίζω το πρόβλημα και στη δυνατότητα να καταχωρηθούν ψεύδεις στοιχεία. Βεβαίως υπάρχει. Ποιος τα ελέγχει. Κανείς. Ποιος θα έπρεπε να τα ελέγχει. Και να δεν τα γνωρίζει το πρόσωπο, ότι το έχουν, καταχωρήσει στοιχεία που είναι τελείως αντίθετα με εκείνα τα οποία είναι πραγματικότητα. Ακριβώς. Το δεύτερο, μπορεί να αλλοιωθούν και εκεί και δεν μπορεί κανείς να ψηλαφίσει την αλλοίωση, να πιάσει την πλαστογραφία. Και τρίτον, μπορεί να με κάποιους ιούς, όπως μικροπρόγραμματα, όπως μήνυ προγράμματα, όπως ακριβώς γνωρίζετε, να τελείως να σβήσουν και οι μνήμες και να χαθούν ολόκληρα αρχεία. Εγώ θα θέλω ένα άλλο ερώτημα να θέσω. Υπάρχει και άλλη δυνατότητα να έχουμε μετάδοση πληροφοριών, όχι απλώς κειμένων, αλλά και με βίντεο, με εικόνα και με ήχο. Ναι. Έχουμε. Βέβαια, υπάρχει. Η τεχνολογία καλπάζει. Όπως ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες audio text, video text, χρησιμοποιούν τις ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές συχνότητες κλπ. Ας μην μπορεί να μεταδίδονται και εικόνες. Και υπάρχει τεχνολογία των πολυμέσων με διαλόγια, όπως θα ξέρει ο κύριος Κούλουθρος. Και είναι τα συνεχή άλματα που δείχνουν ότι κάθε είδους πληροφορία, όχι μόνο η συμβατική, η οπτική, η ηχητική, μπορεί και να καταχωρείται αλλά και να μεταδίδεται ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Δηλαδή, στο χωριό του ένας μπορεί, αν πάρει ένα κομπιούτερ και κάνει διασύνδεση, να πατάει κάποια πλήκτρα και να βλέπει από την Ευρώπη, από την Αθήνα, από μια άλλη πόλη, Αυστραλία, να βλέπει ας πούμε και τα προσωπικά στοιχεία. Και υπάρχουν υπηρεσίες που ήδη κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Οπότε, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, την οποία με αγάπη την αντιμετωπίσουμε, τόσο μας αποτελεί και μια απειλή, ένα αφιάλτη, όταν δεν γίνεται η καλή χρήση. Ένα άλλο ερώτημα. Η καλή χρήση. Η καλή χρήση, ναι. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα παρακολουθήσεως των ατόμων και μέσα στο σπίτι και η φωτογράφηση και η ηχογράφηση με αναγνία των ατόμων και η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών για video text, audio text, όπως γνωρίζουμε. Το video text, audio text δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι ότι μπορεί να μεταδίδονται, σας είπαμε, με τρόπους τεχνικά λίγο περίπλοκους και δεν είναι ανάγκη να τους αναφέρουμε τώρα. Να τροφοδοτούν video text. Ή και να λαμβάνουμε εμείς στο σπίτι μας ή και να επικοινωνούμε. Υπάρχει και μια δυνατότητα επικοινωνίας εκεί στην τηλεπληροφορική. Αυτές είναι υπηρεσίες αρκετά προηγμένες. Πάντως δεν νομίζω ότι φτάνουν μέχρι εκεί. Χωρίς τεχνικά να είναι αδύνατο. Νομίζω ο κ. Κούλουθρος προηγουμένως είπε ότι υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Δεν πρέπει να κουράζουμε τους τηλεθεατές. Το όλο σκεπτικό ήταν μια πλατιά ενημέρωση, γιατί αντί να καταλήξουμε απευθείας στο θέμα μας που είναι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, δίνουμε μια γενική ανάλυση από κάθε άποψη, ώστε τα συγκεκριμένα συμπεράσματα ή οι θέσεις που θα λάβουμε να μην νομιστεί ότι είναι κάτι αυθαίρετες εικασίες. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που ακριβώς είναι η ουσία του θέματος μας που μας απασχολεί. Οι ηλεκτρονικές κάρτες, ταυτότητες και τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, τα οποία θα βγαίνουν μέσα σε 1-2 ώρες, τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Αυτά μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν έχει προβληματιστεί ο πολίτης και ενδεχομένως να βρεθεί προτετελεσμένου να παραλάβει φερπίν την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης στο σπίτι, αφού παραλάβει πρώτα ένα έγγραφο, έναν κωδικό αριθμό, τον ΑΜΚΑ, μετά την κάρτα, η οποία κάρτα, θα θέλαμε να το εξετάσουμε, αποτελεί απειλή ηλεκτρονικού φακελώματος, αποτελεί παραβίαση του προσωπικού απορρίτου, του ιδιωτικού βίου, αποτελεί η κάρτα παραβίαση και συνειδήσεως. Ας το δούμε αυτό και στη συνέχεια δούμε την ταυτότητα. Φυσικά θα ξαναεπανέλθουμε για λεπτομερεστέρα ανάλυση. Η κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, λέτε. Να πω εγώ κάτι επ' αυτού. Και μπορούμε να ενοποιήσουμε λίγο την ερώτηση. Κάρτα ταυτότητας διαβατήριο. Μάλιστα. Τι κοινό έχουν αυτές. Πρώτον, ότι αυτός ο κάτοχός τους δεν ξέρει τι γράφουν. Μάλιστα. Αυτά έχουν μία μνήμη και δεν ξέρουμε ακριβώς
Εγώ που είμαι κάτοχος δεν μπορώ να ξέρω τι γράφει για μένα. Δεύτερον, δεν ξέρω ποιος μπορεί και βλέπει τι γράφει για μένα. Μάλιστα. Αυτός που είναι και χειρίζεται το αρχείο. Και τρίτον και σπουδαιότερον, δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό αυτός που μπορεί και βλέπει αυτά που εγώ δεν βλέπω, σε τι θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτά είναι τα τρία βασικά και αφορούν όλες τις κάρτες. Ειδικά για τις ταυτότητες το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό, επειδή για τις ταυτότητες μιλάμε πια για ένα εθνικό πληθυσμιακό δίκτυο. Οι ταυτότητες δεν είναι ένα μικρό αρχείο για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αφορά όλους μας και αφορά πληροφορίες κρίσιμες, γενικές, που πραγματικά μπορεί να συνθέσουν, άμα πέσουν σε κακά χέρια, ένα βιοπορτρέτο που δεν ξέρω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, για τις ταυτότητες έχω συγκεκριμένες συστάσεις. Ιδιαίτερα αφού στο σχετικό νόμο προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί μία διεύθυνση ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων για τη μηχανογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση των ταυτοτήτων. Δηλαδή, θα μαζευτούν κάπως στο Υπουργείο Εσωτερικών όλα αυτά τα στοιχεία που μας αφορούν όλους. Άραγε, θα είναι και άλλα στοιχεία μαζί, δίπλα εκεί. Θα μπορεί να γίνεται διασταύρωση των μεν με τον δε. Για ποιο λόγο θα γίνεται διασταύρωση, αν γίνεται, ή οι όποιες πληροφορίες είναι οριοθετημένος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, ποιος θα είναι, μόνο η απόδειξη της ταυτότητάς μου, ή μπορεί να είναι και άλλος σκοπός που εγώ δεν τον ξέρω αυτή τη στιγμή. Επίσης, υπάρχει περίπτωση αλλίωση των στοιχείων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, γιατί και από τη διακήρυξη που διάβασα είναι τόσο περίεργη, τόσο ακαταλαβίστηκε, θα έλεγε κανείς ότι δεν λαμβάνεται καμιά μέρημνα επ' αυτού, ούτε είδα εγώ για συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας στη διαγύριξη να προβλέπεται, ούτε για το ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ούτε πώς αυτές θα φυλάγονται, ούτε τι διάρκεια θα έχει η φύλαξή τους. Και να σας πω τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί με το ενδεχόμενο αλλίωσης, ας πούμε. Κάποιος να γίνει αλλίωση εις βάρος κάποιου, εκεί που τα στοιχεία του είναι 1, 2, 3, να γραφτούν 4, 5 ή 6 τελείως διαφορετικά ή υπέρ κάποιου άλλου. Ξέρετε ότι ένα δημόσιο έγγραφο θεωρείται γνήσιο μέχρι να προσληφθεί ως πλαστό. Μια ηλεκτρονική ταυτότητα, πολύ περισσότερο αφού η πληροφορική θεωρείται από όλους ότι δεν κάνει ποτέ λάθος κλπ. Είναι πολύ εύκολο κάποιος, αν καταφέρει να έχει στην κατοχή του ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας που είναι δυνατό τεχνικά, ένας κατάσκοπος, ένας εγκληματίας, αυτός θα μείνει για πάντα καταδίωκτος. Έχει πέρα αυτό το τεκμήριο της γνησιότητας. Επιπλέον, οι ταυτότητες, όπως και στο παρελθόν είχαμε μιλήσει στο σταθμό εδώ, περιέχουν, εκτός από την ειδική λευκή λωρίδα που μπορεί να καταχωρίζονται τα πάντα εκεί και μέχρι και 200.000 λέξεις. Το μάλλον δεν ξέρουμε τι μπορεί να καταχωρίζει. Και περισσότερο ακόμα. Τις ταυτότητες υπενθυμίζουμε και πάλι ότι υπάρχουν γραμμοκοσμήματα, πολύ χρωμαδάπεδα. Υπάρχει το έμβλημα της Ήριδας που είναι το σήμα της νέας εποχής. Υπάρχουν σχέδια που δεν είναι ορατά, κείμενα με μελάνια όρατα, υπάρχουν σχήματα κλπ. Και υπάρχει αυτό το άγνωστο. Είναι δυνατόν ένας Έλληνας να δεχτεί αυτή την ταυτότητα? Θα ήθελα κυρίως να εντοπίσουμε την συζήτησή μας στην κάρτα και να επανέλθουμε στην ταυτότητα. Όσο μας επιτρέψει η ώρα, γιατί βλέπω ότι μας μείνουν γύρω στα 12 λεπτά, μας μείνουν ακόμη. Αυτή η κάρτα, της οποίας έχουμε τις προδιαγραφές, έχουμε και τα στοιχεία που θα συμπληρώσει ένας δικαιούχος της κάρτας. Είναι αυτός ο ΑΜΚΑ, είναι ένας μικρός ΕΚΑΜ, που πολλοί ΑΜΚΑ μπορούν να οδηγήσουν στον ΕΚΑΜ, τον ενιαίο, τον μοναδικό αριθμό. Λοιπόν, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φίλο, ημερομηνία γέννησης, αντικώδικες, τόπος γέννησης, στοιχεία κατοικίας, διεύθυνση, λοιπά στοιχεία, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, κατηγορία σύνταξης κλπ. Κλπ. Στοιχεία. Όλα αυτά συνιστούν μια ταυτότητα. Okay. Ώστε η κάρτα δεν είναι μια απλή κάρτα πιστοτική, που και εκείνη είναι ταυτότητα. Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να δώσω μία εμφάνιση, ότι μήπως είναι, γιατί σε άλλα κράτη δεν έχουν ταυτότητα, σε πολλά κράτη. Μάλιστα. Δηλαδή την ταυτότητα, αυτό το δελτίο, το καθορίζει η λέξη ταυτότης. Μήπως, με άλλα λόγια,
Η κάρτα είναι ταυτότητας. Όπως στην Αμερική, που είναι το social security card και δεν έχουν ταυτότητα. Μα ήδη ταυτότητα είναι αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα κάτι άλλο, κύριε Περάκη, να ρωτήσω και τον πατέρα Εμμανουήλ. Ναι. Είχατε δει πουθενά ότι υπήρξε, όπως κάναμε στην εισαγωγή, τουλάχιστον είχα δώσει έμφαση εγώ αυτό στην πρώτη εκπομπή, το κράτος, το δημόσιο, δεν ξέρω ποιος έκανε ανοίξει για το θέμα αυτό, η Βουλή. Είπε κανείς ακριβώς, γιατί αυτό καίει τους τηλεθέτες περισσότερο απ' όλα, ποια η ωφελημότητα ή η σκοπιμότητα που το είπαμε με την έναρξη της πρώτης εκπομπής. Δεν ξέρω, κύριε Περάκη, είχε πει κανείς ποια είναι η ωφελημότητα του λαού ή του κράτους από το να εφαρμόσει αυτή τη στιγμή, πράγμα το οποίο και αναλύουμε, ταυτότητες ηλεκτρονικές ή κάρτες ηλεκτρονικές, σε τι θα ωφεληθούμε. Ανέλησε κανείς ακριβώς ποια είναι η σκοπιμότητα, ποια είναι η ωφελημότητα από αυτό το θέμα. Όταν είχε ληφθεί η απόφαση το 1986 με τον νόμο 1599 για την έκδοση του νέου τύπου ταυτότητας, θυμάμαι ότι έλεγαν ότι ο σκοπός του νέου τύπου ταυτότητας είναι η απλούστευση κάποιων διαδικασιών, κυρίως μέσα στη διοίκηση, ο εξυγχρονισμός κλπ. Αυτά θέτουν σήμερα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το εξής. Είναι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των επιστημόνων της πληροφορικής στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη σας φαντάζομαι, αδιανόητο να προχωράμε στην ενεργοποίηση αυτού του νόμου και στην έκδοση νέων ταυτοτήτων χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει μερικά βασικά πράγματα. Το πρώτο, ποιες θα είναι οι επιτρεπτές χρήσεις αυτού του δελτίου και του αρχείου που θα σχηματιστεί από πίσω του. Δεύτερον, ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ποια, οποιοδήποτε υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, χαθήκαμε. Συνεπώς θέλετε να πείτε ότι δεν έγινε συζήτηση, δεν οριοθετήθησαν. Είναι και άλλα. Ποια μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν ή έχουν ληφθεί. Κανένα. Στη διαχείριση δεν υπάρχει κανένα. Τέταρτον, που ισχύει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Είναι δυνατόν να μην έχει προβλεφθεί δικαίωμα πρόσβασης του κάθε ενός μας εκεί για να εξακριβώσει αν οι πληροφορίες που μας αφορούν είναι αληθινές ή ψεύτικες, παλιές ή καινούριες, ακριβείς ή ανακριβείς. Άρα γι' αυτό μιλάει περί φακελώματος ο πατέρας Μανουήλ. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι δεν και καλά είμαι αντίθετος. Αλλά δεν μπορεί να γίνει καθόλου συζήτηση αν θα έπρεπε, ίσως να είναι χρήσιμη, γιατί αναγκαίο δεν είναι αυτή η καινούργια ταυτότητα. Αποκλείεται να θεωρηθεί αναγκαία. Ακόμα και αν είναι, μπορούσε να πει κάποιος είναι χρήσιμη. Αναγκαίο φαίνεται και γελίο, γιατί το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είμαι εγώ για την Ελλάδα ή εσείς για την Ελλάδα. Είναι το μισό εκατομμύριο λαθρομετανάστες, Αλβανοί, Πακιστανοί, οτιδήποτε που έχουν μπει λαθρέα μέσα. Συνεπώς θα με προστατεύσει η ταυτότητα από αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν ταυτότητα. Δηλαδή το άγχος αυτή τη στιγμή του λαού είναι. Η Ελλάδα κινδυνεύει από μένα που θα πάρω ταυτότητα ή από τον λαθρομετανάστη του Μπερίσα, τον εγκληματία ή τον Τούρκο ή τον Πακιστανό ή οποιοδήποτε έχει μπει μέσα έτσι. Δηλαδή θα πάρω εγώ ταυτότητα για ποιο λόγο και τι θα συνεισφέρει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ερώτημα βάσης. Αλλά υπάρχει αυτό που λέω εγώ, ότι εν πάση περιπτώσει, αν δεν καλυφθούν αυτές οι βασικές προϋποθέσεις, δεν είναι λογικό να μιλάμε για έκδοση νέων ταυτοτήτων. Και όχι μόνο για έκδοση, ούτε για ανάθεση του έργου. Γιατί είναι αυτό ακόμα χειρότερο. Και μιλάμε, ξέρετε, για ένα έργο δισεκατομμυρίων, το οποίο θα δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Σε ιδιωτικές εταιρείες. Και επί τρία έτη να έχουν το αρχείο ακριβώς. Και να εξυγχρονίσουν, να διδάξουν. Όχι, αυτοί επί τρία χρόνια, όσο καιρό κάνουν να ετοιμάσουν το έργο, θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες. Για ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό, χωρίς κανένα έλεγχο. Και πληροφορίες που μπορεί να έχουν τεράστια, όχι μόνο πολιτική, εμπορική αξία. Βέβαια. Πάσαν αξία. Πέρα από κάθε έλεγχο. Δηλαδή, πραγματικά, και εδώ υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΕΠΗ τότε, η οποία κατέληγε έτσι, ότι πιστεύουμε ότι πριν, όχι μόνο πριν από την υλοποίηση, αλλά πριν από την ανάθεση του σχετικού έργου, πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγγύησεις κλπ. Μάλιστα. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω. Θέλω να υπενθυμίσω. Τη σειρά συνόδου εγκυκλίους, δύο συγκεκριμένα, οι οποίες αναφέρουν για αυτό την απειλή του ηλεκτρονικού φακελώματος. Η απειλή, η εγκύκλιος της 9ης Μαρτίου του 1993. Τη σειρά συνόδου, λοιπόν. Η εφιαλτική απειλή κατά των ατομικών ελευθεριών του πολίτου. Απασχολεί την ιερά συνόδου και το καταγγέλει στον ελληνικό λαό. Η απειλή αυτή καθίστε εύκολο διάκριτος αν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της ηλεκτρονικής λωρίδος στο κάτω μέρος των ταυτοτήτων. Αναφέρει πολλά αυτή η εγκύκλιος και λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος σε εκδόσεις των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
Ένα άλλο κείμενο πάλι τη σειρά συνόδου, πάλι εγκύκλειο στον Νικολάου, η Παριθμόν 2548, 1η Απριλίου του 1993, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ιερά Σύνοδος έχει επισημάνει και την εφιαλτική απειλή η οποία υποκρύπτεται εις την ηλεκτρονική ταυτότητα απειλή φακελώματος των Ελλήνων, με τη δυνατότητα να περιέχονται εις τη μαγνητική λωρίδα κάθε ταυτότητος διάφορα άγνωστα εις των κάτοχων στοιχεία, τα οποία μόνο το ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα δύναται να διαβάσει, και ανέμενε η Εκκλησία ότι το λεπτό αυτό σημείο θα συναντούσε την ευαισθησία των δημοκρατικών κομμάτων, πριν όμως μεταλήψεις της διαπιστώνει ότι καμία αντίδραση δεν σημειώθη και ήδη παραδίδεται ο λαός εις το έλεος των εκάστοτε κρατούντων και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την χρησιμοποίηση της δυνατότητας αυτής είτε νομίμως είτε παρανόμως προς παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αυτό ακριβώς επισημαίνουν και οι γιορτοί της πατέρες σε δύο εγκυκλίες προς τον ελληνικό λαό. Και εμείς ρωτούμε πώς τώρα η πολιτεία αγνοεί όλη αυτή την φωνή εκκλησίας, των μονών, των συλλόγων, εκατοντάδες συλλόγοι, των πολιτών, οι οποίοι πολίτες Ελληνές, ενωμένοι όλοι ως μία εκκλησία, παλαιό και νέο μερολόγιο, αυτό το ψήφισμα το οποίο έγινε στη σύναξη στο Μπουρνέλι, αυτό το ψήφισμα έρχεται να δώσει 21 Ιουνίου του 1993, πολύ πρόσφατο, είναι μια έκρηξη αγανακτήσεως του ελληνικού λαού και παλαιομερολογητών και νομερολογητών και της επισήμης εκκλησίας που είχε εκπροσώπους της εκείνη. Μια έκρηξη αγανακτήσεως. Τι γίνεται λοιπόν, εμπέζεται όλος ο ελληνικός λαός. Το 98,1% εμπέζεται και οδηγείται σε μια ταυτότητα, να δεχτεί ταυτότητα με ενδεχόμενο το φακέλωμα και με τόσα άλλα απαράδεκτα στοιχεία. Αλλά θα ήθελα εγώ να γυρίσουμε και να σχολιάσουμε με πολύ σύντομο λόγο τις κάρτες, οι οποίες είναι δεδομένη πλέον περίπτωσης. Ήδη έχουν μοιραστεί 40.000 κάρτες και δεν ξέρω μέσα στις μέρες αυτές πόσες άλλες χιλιάδες έχουν μοιραστεί. Οι οποίες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης θα υποχρεωθούν να τις παραλάβουν όλοι οι πολίτες. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Δηλαδή, ενώ οι κάρτες αυτές δεν παρουσιάστηκαν, δεν αναλύθηκαν, δεν δόθηκαν οι προδιαγραφές να τις δει ο λαός, δεν συζητήθηκαν και μας τις έδειξαν στην τηλεόραση και είδαμε ότι περιέχουν barcode και ασφαλώς και το 666 το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δηλαδή ταυτότητες με χάραγμα και barcode δίδονται στο λαό. Μετά περιέχουν τον ΑΜΚΑ, τον 11ψήφιο αριθμό, που είναι ένα είδος, ένας προθάλαμος του ΕΚΑΜ. Λοιπόν, ερωτάμε. Ο ελληνικός λαός μπορεί ήσυχος να αποδέχεται αυτές τις κάρτες? Γιατί δεν κάλεσαν να γίνουν συζητήσεις οι κύριοι της πολιτείας και οι ειδικοί να αναλύσουν πρώτα αυτοί τι είναι οι κάρτες αυτές? Τις είδαμε στις οθόνες των τηλεόρασεων προεκλογικά και τώρα τις αναγγέλνουν ότι τις μοιράζουν. Ποιον ρώτησαν? Με ποιον συζήτησαν? Έχουμε δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο ή έχουμε μια καταπίεση των ατόμων που την επιβάλλουν κάποια κέντρα αποφάσεων για κάποιους ΑΒ λόγους ή προμήθειες ή φακελώματα ή μεθόδευση για τον ΕΚΑΜ, τον τελικό? Εγώ στυλιτεύω και παρακαλώ τον ελληνικό λαό να αφυπνιστεί και να μην δέχεται αυτές τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Ζητάμε εξυγχρονισμό, αλλά όχι σφραγίσματα του Αντιχρίστου. Ζητάμε τεχνολογία να αλαφρύνει τους κόπους και τους μόχθους των εργατών και των υπαλλήλων και των μισθοσυνταξίχων, αλλά όχι όμως να τον περιπλέκουν με άμκα, με φακελώματα και με τόσα άλλα ύποπτα πράγματα. Και να του βάλουν και το μπαρκό, το χάρημα του Αντιχρίστου. Και συμβαίνει αυτό. Αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπληρώνεται κατά γράμμα, πιστεύω, η προφητεία του Αγίου Ιωάννου στην Αποκάλυψη. Και η να μη της δίνεται αγορά σε ή πολύ σε ή μη ο έχον το χάρεγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Βλέπουμε λοιπόν, μας σερβίρουν πρώτα την κάρτα με τον μπαρκότ. Και ασφαλώς και το 666. Να το χάρεγμα του Αντιχρίστου. Και θα πούνε, δεν παίρνεις κάρτα, άρα δεν θα φας, θα πας μισθό, θα πας σύνταξη. Ελληνικέ λαέ, θα αφυπνιστείς ποτέ, θα καταλάβεις τι σου γίνεται? Και εσείς οι θρησκευόμενοι, θα ζητήσετε ποτέ από την πολιτεία να σέβεται τη θρησκευτική σας ελευθερία? Γιατί εδώ έχουμε και παραβίαση, βιασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Μας είχαν τόσο βομβαρδίσει περί θρησκευτικής ελευθερίας κλπ. Να μην κάνουμε το θρήσκευμα. Καλά, εκείνο το συζητάμε άλλη φορά. Εδώ δεν είναι βιασμός? Το να αναγκάσουν τον φτωχό, συνταξιούχο, τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον οποιοδήποτε, όλους τους πολίτες μέσα στο νέο έτος να παραλάβουν κάρτα με μπαρκότ 666 με τον ΑΜΚΑ που θα δίδεται, λέει, εξ αρχής με την γέννηση στο εξής. Επομένως, τι γίνεται εδώ? Θα μας εφαρμόσουν την προφητεία? Θα μας φραγίσουν για να μας δώσουν κομμάτι ψωμί τη σύνταξή μας?
Εσείς τι λέτε, κύριε Παρακησπέρη? Εγώ νομίζω ότι, επειδή δεν μπορώ να πιστέψω, ούτε έχω κανένα τέτοιο στοιχείο, ότι όλα αυτά ανάγονται σε κάποιες συγκεκριμένες προθέσεις, σε κάποιο σχέδιο. Πιστεύω ότι οφείλονται... Εγώ ανέφερα τον Άγιο Ιωάννη. Μήπως, μήπως εκπληρώνεται? Εγώ έχω την, την εντύπωση... Θα μιλήσω και ο Σπεράκης και θα πω και εγώ πολύ σύντομα την γνώμη. Έχω την εντύπωση ότι κυρίως οφείλεται στην άγνοια μερικών, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό που λέτε με τις κάρτες και με τον ΕΚΑΜ είναι πραγματικά στην καθημερινή ζωή η αυτοματοποίηση της κοινωνίας μας συνέχεια θα οξύνει το πρόβλημα. Ο ΕΚΑΜ που έχει δημιουργηθεί μια φιλολογία περί του ΕΚΑΜ δεν σημαίνει ότι ήταν ο συγκεκριμένος ΕΚΑΜ, ήταν το πρόβλημα, πάει, πέρασε. ΕΚΑΜ μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε αρχείο που συλλέγει διαφορετικές πληροφορίες. Ο ΆΜΚΑ της κάρτας μαζί με τις αγορές της Visa μας, τις μετακινήσεις μας με το διαβατήριό μας ή τις χρεώσεις της ΔΕΗ, δημιουργεί έναν άλλο ΕΚΑΜ. Ο ΕΚΑΜ πια δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η συγκέντρωση διαφορετικών πληροφοριών, η οποία δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα είναι δυνατή. Και εγώ εκεί εντοπίζω το πρόβλημα, ότι μέσα σε όλα αυτά που πολύ σωστά επισημάνατε, αυτό που λείπει και λείπει τραγικά είναι ένας νόμος. Γιατί όλα αυτά που είπατε δεν απαγορεύονται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει νόμος. Είναι καταπληκτικό, αλλά δεν απαγορεύεται. Όλα αυτά που είπατε δεν απαγορεύονται. Δηλαδή, συνιστά η ηθική, πολιτική, πολιτικό ήθος, δηλαδή η πολιτεία, επειδή δεν έχει γίνει νόμος να απαγορεύεται, να φακελώνει. Και συνιστά ήθος να δίνει μια κάρτα που έχει barcode και 666 και να την παίρνει ο φτωχός να πάει να πάρει τη σύνταξή του. Συνιστά, ας πούμε, πολιτική. Επειδή ο κ. Σπεράκης το μεταφράζει από την πλευρά του νομικού. Ένα λεπτό. Άλλο ποιες είναι οι προθέσεις, εάν είναι εν γνώση των ηθινόντων, των πολιτικών αρχόντων. Και άλλο, τι είναι αυτή η κάρτα. Έχει barcode. Ναι, θα ήθελα να πω ότι τώρα ευνηδιάζοντας τον barcode, που είναι ένα τελείως ξέχωρο θέμα και μπορεί να αναλυθεί, τότε εφόσον δοθεί μια ανάλυση, ο κ. Σπεράκης θα μπορεί να δώσει τη θέση του κατά πόσο είναι ηθικά και νομικά παράνομο η προσβολή της θρησκευτικής. Δεν κατάλαβα τι είπατε τώρα. Είπαμε για το barcode, αναφέρατε. Ωραία. Μέσα. Το barcode συνυφαίνεται με το 666. Θα το αναλύσουμε σε επόμενη εκπομπή. Και αλλά θέλουμε να πούμε στους φτωχούς πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τις κάρτες αυτές. Δεν είναι πρόβλημα συνειδήσεως θρησκευτικής? Όταν ξέρουμε ότι το barcode σε όλα τα τυποποιημένα προϊόντα ακριβώς είναι συνυφασμένο με το 666. Θα αποτελεί εξαίρεση στην κάρτα. Ερωτούμε λοιπόν. Χωρίς λόγο 666. Εννοείται το χωρίς λόγο. Το οποίο είναι ένας γελίος εμπεγός. Το οποίο είναι σφράγισμα των τυχρίσεων. Μπορεί να εξηγηθεί σε αναλυτικότατα σε εκπομπή με όλα τα εποπτικά μέσα για να αποδειχθεί ότι κάποιος το έχει επιβάλει χωρίς κανένα λόγο και το χειρότερο απ' όλα χωρίς ποτέ κανείς να αμυνθεί αφού όλοι φωνάζουν πάνω στο θέμα και όχι μόνο ορθόδοξο χριστιανισμό και σε όλο τον κόσμο και κάποιο χιδέα το επιβάλλει. Λίγο κατά λίγο. Ναι, λοιπόν, εκεί θα μπορεί να δοθεί η νομική ερμηνεία κατά πόσο μπορεί εγώ να προσβάλλω κάποια συνείδηση ή αν είναι μουσουλμανική, ή αν είναι βουδιστική, ή αν είναι οτιδήποτε και να πάω εις πείσμα του λαού. Εκεί σαφώς είναι προσβολή, νομίζω ότι μπορεί να το ερμηνεύσει. Η νομική υπερασπίζει και τη θρησκευτική συνείδηση. Πώς μπορεί ένας λαός ολόκληρος που μας έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα και αγωνία και περιμένει φυσικά από την Εκκλησία, η οποία οφείλει να πάρει θέση. Μπορεί να αφήσει το λαό η Εκκλησία. Μπορεί οι σύλλογοι, αυτοί που αγωνίζονται για να μείνει ο λαός ελεύθερος, ασφράγιστος, μπορεί να μείνουμε ήσυχοι ή θα εκπληρώσουμε την προφητεία εδώ. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις και ότι θα σου δώσουν τη σύνταξη και το μισθό, επειδή θα πας την κάρτα. Όχι barcode. Να σας πω τι γίνεται. Αυτό είναι όχι μόνο ηθικό πρόβλημα. Και νομικό πρόβλημα. Πρόβλημα συνειδήσεως. Βλέπω ότι υπάρχει, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει εδώ ένα νομικό πρόβλημα. Δηλαδή, αν η υποχρέωση να δεχτώ εγώ μια κάρτα η οποία προσβάλλει τη θρησκευτική μου συνείδηση, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, πραγματικά θέτει ένα νομικό πρόβλημα. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο, το πρόβλημα αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο, όταν, από ό,τι ακούω εδώ, αυτός ο αριθμός δεν είναι υποχρεωτικός. Η παρουσία του δεν είναι υποχρεωτική. Το 666 για ανάλυση. Είναι αν δεν είναι υποχρεωτικό, τότε. Αντίχριστο που δεν έχει κανένα άλλο ρόλο. Κανένα νόημα παντελώς δεν έχει. Ήδη πέρασε η ώρα μας, ειδοποιούν από το στούντιο ότι οι Ευρωπαίοι ήδη την είχαμε πει το αμήν. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταμάτη Κουλούφτα και κύριε Παναγιώτη Περάκη, για την προσήλευσή σας, για το φως που μας δώσατε στην εκπομπή μας αυτή. Βέβαια, ακόμη δεν ολοκληρώσαμε το θέμα μας αυτό. Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, καλούμεθα να τοποθετηθούμε. Θα δεχτούμε λοιπόν οτιδήποτε μας δίνει η πολιτεία, που πολλές φορές είναι αγνία της.
Γιατί παχυλή άγνοια έχει αποδείξει προσφέρει η πολιτεία όταν υποστηρίζει πως θα εξασφαλίσει τα αρχεία να τα φουρήσει με στρατιώτες απ' έξω από τα κτίρια. Λοιπόν, τι θα κάνει ο λαός? Θα βυθμιστεί, θα προβληματιστεί, θα δεχτεί αυτές τις κάρτες? Το πληροφορούμε ότι έχουν μπαρκόν και άμκα, που σημαίνει σφράγισμα αντίχριστο, που σημαίνει ότι είναι ένας τύπος φακελώματος που οδηγεί τελικά στον ενιαίο κωδικό αριθμό. Και τελικά, εχμάλωτος παραδίδεται ο Έλληνας πολίτης στην διάκριση και στην διάθεση του οποιοδήποτε κακοποιού. Υπερδικτάκτορα, εάν πούμε ότι το θηρίο των Βρυξελών ή κάποιο άλλο θηρίο άλλης πόλεως θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο. Επομένως, οφείλουμε και να στελιτεύσουμε αυτήν την επιβολή των καρτών άνευ συζητήσεως, αναλύσεως, τι περιέχει και τι είναι αυτό και αν συμβάζεται με την πίστη μας. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Το πρόβλημα δημιουργείται κατά τη γνώμη μου όταν δεν υπάρχουν θεσμικές εγγύησεις. Και εγώ ξαναγυρνάω εκεί, στην ανάγκη θέσπισης και στην Ελλάδα ενός νόμου που εκκρεμεί εδώ και χρόνια και ποτέ δεν ψηφίζεται. Είναι επιτακτική ανάγκη. Να σας πω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη με μία κουβέντα. Γιατί είναι κρίμα να στερήσουμε από τον κόσμο τα αγαθά της καινούργιας τεχνολογίας. Λοιπόν, στο αρχικό σας ερώτημα, εξυγχρονισμός ή απειλή, εγώ θα έλεγα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τον εξυγχρονισμό, απαλήφοντας την απειλή. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σωστό συμπέρασμα. Να έχουμε κάρτες χωρίς barcode και χωρίς άμκα που θα τίνει να είναι ταυτότητα η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που αντικαθιστά την άλλη ταυτότητα, η οποία δεν ξέρουμε αν δοθεί η άλλη. Επομένως, το πρόβλημα παραμένει. Είναι επομένως απειλή ή εξυγχρονισμός. Ας το κρίνουν οι αγαπητοί τηλεθεατές. Μετά από όσα είπαμε και όσα θα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τους τηλεθεατές μας. Ας προγραμματιστούμε, ας αγωνιστούμε, ας τοποθετηθούμε σωστά, προτού είναι αργά.